Θα διαβάσω το μικρό διήγημα που έγραψα πριν από καιρό, η όμορφη Λενιό. Η Λενιό ανέβηκε στο λεωφορείο και κάθισε στη θέση της. Είχε ζέστη και το άγχος την έκανε να νιώθει χειρότερα. Ο οδηγός ξεκίνησε και η κοπέλα κοιτούσε από το παράθυρο τα δέντρα, τα χωράφια, το χωριό της που άφηνε πίσω για να πάει στην πόλη να δουλέψει ως υπηρέτρια σε ένα πλούσιο σπίτι. Στο μυαλό της ήρθαν οι γονείς της που έχασε πριν λίγους μήνες πρώτα τον πατέρα και μετά τη μητέρα της από στεναχώρια. Τώρα όμως έπρεπε να σταθεί στα πόδια της και να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Την έπιασε ο ύπνος στη διαδρομή και ξύπνησε μόλις έφτασαν στην πόλη. Κατέβηκε, πήρε τις βαλίτσες της και κάλεσε ταξί. Ανέβηκε, είπε τη διεύθυνση στον ταξιτζή και σε 15 λεπτά έφτασαν έξω από την πόρτα της βίλας. Το σπίτι είχε μεγάλο κήπο, πισίνα και γκαράζ. Χτύπησε και άνοιξε την πόρτα μια άλλη υπηρέτρια, η Μαρία, και την υποδέχτηκε. Τη συμβούλεψε γενικά να προσέχει και της είπε ότι η κυρία του σπιτιού είναι πολύ καλή γυναίκα. Η Μαρία έδειξε στη Λενιό το δωμάτιό της για να αφήσει τις βαλίτσες και μετά την οδήγησε στο σαλόνι όπου κάθονταν οι ιδιοκτήτες της βίλας. Η κυρία Ασπασία ήταν μια όμορφη καλοντημένη γυναίκα, ενώ ο κύριος Αντώνης είχε ένα πονηρό διαπεραστικό βλέμμα μόλις αντίκρισε τη Λενιό. Η ηρωίδα ήταν 22 χρονών, μελαχρινή, με πράσινα μάτια, λευκό δέρμα και αδύνατο καλοσχηματισμένο σώμα. Φυσικό ήταν να τραβάει τα βλέμματα των αντρών, αν και η ίδια ήταν γενικά ντροπαλή. Τα αφεντικά την καλωσόρισαν και της εξήγησαν ότι θα δουλεύει και παράλληλα θα μένει και στο σπίτι. Ο μισθός ήταν ικανοποιητικός. Αργότερα φόρεσε τη στολή της και πήγε στην κουζίνα να βοηθήσει τη Μαρία και τη μαγείρισα. Ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Άνοιξε και αντίκρισε τον Αλέξη, το μοναχογιό της οικογένειας. Ένα όμορφο παλικάρι, 24 χρονών, ψηλό, ξανθό, με γαλανά μάτια και υπέροχο χαμόγελο. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε, κοκκίνησε, ένιωσε αμέσως ένα σκύρτημα στην καρδιά και κόμπο στο στομάχι. Του συστήθηκε και έφυγε πάλι για την κουζίνα. Ο Αλέξης ενθουσιάστηκε και πήγε στο δωμάτιό του. Οι μέρες στο σπίτι κυλούσαν ήρεμα. Η κοπέλα είχε προσαρμοστεί πια. Ήταν καλή στη δουλειά της, ευγενική, ενώ οι ιδιοκτήτες πολύ ευχαριστημένοι με αυτήν. Στο μεταξύ, η Μαρία έγινε καλή της φίλη και συζητούσαν τα πάντα μεταξύ τους. Μια μέρα που η κοπέλα πήγε να ταιριάξει το γραφείο του κυρίου Αντώνη, αυτός της ρίχτηκε και άρχισε να τη χαϊδεύει παντού. Η Λενιό του έδωσε αμέσως μια σφαλιάρα και έτρεξε έξω από το δωμάτιο. Πήγε στο δωμάτιό της και άρχισε να κλαίει. Σκέφτηκε, «Θεέ μου τώρα τι θα κάνω, αρχίζω εφιάλτης, να μείνω εδώ και να ανέχομαι τον Κύριο ή να φύγω και να μείνω άνεργη». Εκεί που σκέφτονταν όλα αυτά μπαίνει η Μαρία, τη ρωτά τι έχει και τη συμβουλεύει να περιμένει. Να μην φύγει γιατί και σε αυτή παλιά έκανε το ίδιο, αλλά μετά το σταμάτησε επειδή τον απείλησε. Ότι θα το πει στην κυρία Ασπασία. Η Λενιό ηρέμησε και συνέχισε τη δουλειά της. Εν τω μεταξύ ο Αλέξης που δούλευε στο εργοστάσιο επίπλων της οικογένειας έβρισκε κάθε ευκαιρία για να της μιλήσει και την κοιτούσε πάντα με επίμονο και γλυκό βλέμμα από μακριά. Η κοπέλα σιγά σιγά τον ερωτεύτηκε και μια μέρα και εκείνος της μίλησε για τον έρωτά του. Φιλήθηκαν και έγιναν ζευγάρι κρυφά από τους δικούς του γιατί αν το μάθαιναν δεν θα ενέκριναν αυτή τη σχέση. Οι γονείς του γενικά ήθελαν μια πλούσια νύφη για αυτόν και συγκεκριμένα μέσα από τον κύκλο τους για να μεγαλώσει κι άλλο η περιουσία τους. Το ζευγαράκι έβγαινε βόλτες κρυφά τα βράδια σε ένα πάρκο εκεί κοντά και μιλούσαν αρκετά για το μέλλον και το πώς θα καταφέρουν να είναι μαζί. Στο σπίτι δεν πήρε κανείς χαμπάρι για αυτή τη σχέση εκτός από τη Μαρία που τα ήξερε όλα από την ίδια τη Λενιό. Ένα πρωί που η κοπέλα πάλι πήγε να καθαρίσει το γραφείο του κυρίου, αυτός την πλησίασε και άρχισε να την ακουμπά. Το κορίτσι άρχισε να φωνάζει. Ακούει ο Αλέξης και μπαίνει στο δωμάτιο. Μόλις είδε τον πατέρα του να την τραβά από τη μέση, όρμησε να τη βοηθήσει. Σκούντιξε τον πατέρα του και τον μάλωσε. Άφησε την ήσυχη γιατί θα τα πω όλα στη μητέρα. Είναι η κοπέλα μου. Ο ιδιοκτήτης έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι χωρίς να πει τίποτα. Τα παιδιά αγκαλιάστηκαν και ο γιος αποφάσισε να την πάρει από το σπίτι και να φύγουν.
μαζί κάπου μακριά για να ψάξουν για δουλειά.